Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Ρολή. Καταρχάς, εσείς είστε ο άνθρωπος που εξέτασε τον νεογέννητο, γιατί οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για γυναικολόγο τελικά. Εσείς, ως παιδίατρος. Έτσι, ως το παιδίατρος. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ωραία. Τι αντικρίσατε, γιατρέ, εκεί στην σκηνή? Είδα ένα κοριτσάκι τελειόμηνο μαζί με τον Πλακούντα και τον Λόρο. Νεκρό, παγωμένο, δίσκαμπτο, με ροζ γραμμές στο σώμα του, ροζ επιφάνειες, που δείχνουν ότι το μωρό ήταν ζωντανό όταν γεννήθηκε. Αυτή την εικόνα μου δίνει. Άρα εσείς από την εικόνα που έχετε λέτε ότι υπήρξε μια επιτυχής γέννα και ό,τι έγινε γίνεται μετά από την γέννα, έτσι? Μου δίνει την εντύπωση ότι ήταν μια εύκολη γέννα. Ναι. Για μια μητέρα που μπορεί να μην ήταν και το πρώτο της μωρό ίσως, η οποία περίμενε να βγει και ο Πλακούντας και μετά να κάνει ό,τι έκανε. Το μωρό ήταν τελειόμηνο, το υπολογίζω να ήταν 38 με 39 εβδομάδες, ήτανε 3 κιλά. Από την άλλη, για να είναι και ο Πλακούντας, γιατρέ, να είναι και ο Ομφάλιος Λόρος, η μάνα ίσως να μην είχε την ευχέρεια να μετακινηθεί και να αφήσει το βρέφος, ίσως να κάποιος άλλος να έκανε. Μπορεί κάποιος άλλος να το μετακίνησε. Πάντως, ο Λόρος ήταν άθικτος, όπως και το Πλακούντας άθικτος επίσης. Άρα ήταν μια γέννα φυσιολογική και το μωρό επίσης δεν είχε εμφανεί σημάδια να δυσκολεύτηκε στη γέννα. Ναι. Γέννησε φυσιολογικά και κανονικά. Αυτό συνηγορεί ότι ίσως να είχε και επιστημονική βοήθεια, δηλαδή κάποιος γιατρός να επιχείρησε τη γέννα και συνεπώς το περιστατικό να είναι καταγεγραμμένο στα βιβλία είτε των κλινικών είτε του νοσοκομείου. Νομίζω πως όχι. Ήταν μια εύκολη γέννα, πιστεύω εγώ πιο πολύ. Και ίσως να μην ήταν το πρώτο μωρό αυτής της κοπέλας, γιατί ήξερε ακριβώς τι έκανε. Υπολογίζω, όπως είδα το μωρό, να είχε πεθάνει μερικές ώρες πριν από υποθερμία. Από κρύο. Από το κρύο πέθανε το μωρό, ναι. Από το χρώμα του δέρματος, όταν ένα μωρό πεθάνει από υποθερμία, παίρνει αυτό το χρώμα που είχε το μωρό την ώρα που το είδα εγώ. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν ζωντανό το μωρό, εγκαταλείφθηκε μερικές ώρες πριν, δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς, αλλά μπορεί να είναι 6-8 ώρες, κάπου εκεί 10 ίσως, και το μωρό πέθανε από το κρύο. Μάλιστα. Τώρα, στη σκηνή βρεθήκατε εσείς, γεννήθηκε έτσι ένας κύκλος ερωτημάτων για το κατά πόσον η σκηνή, επειδή δεν υπήρξε εκεί παρουσία αμέσως γιατροδικαστού, πιθανόν να διαταράχθηκε και να ελείπουν ίσως κάποια ευρήματα. Αυτό... Να σας πω, ήταν καθαρή εικόνα εκεί όπως ήταν το μωρό. Δεν ξέρω για τους ιατροδικαστές, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Αλλά νομίζω η εικόνα ήταν καθαρή, δεν ήταν κάτι... Που μπορούσε να χαθεί στοιχείο ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ήταν μια καθαρή εικόνα ενός μωρού που εγκαταλείφθηκε κάτω από ένα δέντρο, σκεπασμένο με μια πιτζάμα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά τραγικά τα όσα. Δεν θα μπορούσε να λεχθεί κάτι παραπάνω ενώ από αυτοψία, καταλάβατε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πλέον το βάρος της εξέλιξης πέφτει στους ώμους του ιατροδικαστού που θα δώσει αύριο τα ευρήματά της. Η εικόνα που έχετε είναι ότι πρόκειται για λευκό βρέφος, έτσι? Ναι, ναι, είναι λευκής φυλής. Το μωρό φαινόταν ευρωπαίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν ήταν άλλης φυλής. Μάλιστα. Τα χρώματα του ήταν και τα μάτια του ήταν γαλανά. Ευχαριστώ πολύ.